ψηλά επιτόκια, δήμαρχε, έχετε ψηλά επιτόκια από δάνεια? Φυσικά, είναι δάνεια διαχρονικά. Ναι. Και καταλαβαίνετε ότι αυτά θα πρέπει να γίνει μια νέα προσαρμογή όλων αυτών των στοιχείων, γιατί αλλιώς σας είπα, ή θα πρέπει να καταλάβουν ότι η πολιτική δεν είναι αριθμητική, ή να μας το πούνε να πάμε σπίτια μας. Έχετε δεν και δεν πρέπει να το διαπραγματευτούμε αυτό. Και σωστά λέει ο συνάδελφος, διότι στο φινάλε και εκείνος άφησε τη δουλειά του, το επάγγελμά του, για να δώσει τον καλύτερο του εαυτό. Και όταν δεν σου δίνουν τα εργαλεία, δεν μπορείς να διοικήσεις. Όταν τώρα ο συνάδελφος δεν μπορεί να κάνει τις εναλλαστικές του δαπάνες. Ούτε δάνειο δεν μπορεί να πάρει. Δεν μπορεί να πάρει ούτε δάνειο. Δηλαδή ουσιαστικά έχει δεθεί ο πιστοαγωνιαίος και συγχρόνως καλείται να κάνει και έργο στο Δήμο. Μα πώς θα κάνει έργο στο Δήμο όταν φτάνει στο σημείο να μπορεί να πληρώσει κάποια στιγμή τις εναλλαστικές του δαπάνες? Κύριε Πατούλη, λοιπόν, την ισοδοσία εννοώ. Ναι, την ισοδοσία. Κύριε Πατούλη, δεν μπορούμε ούτε τις εναλλαστικές να πληρώσουμε τον αύριο. Αυτό λέω. Αυτό πόσο μάλλον. Άρα λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση και αμέσως πρέπει να τελειώνει αυτό το σύστημα. Δηλαδή είμαστε πλέον πάμε στον 8ο μήνα ζωής του Καλλικράτη και της διαχείρισης αυτού. Εδώ λοιπόν, εισαγωγικών ζωής. Τι είπατε? Εντός εισαγωγικών ζωής, λοιπόν, σε αυτή τη διαδικασία είναι σαφέστατα και πολύ σωστά είπατε και θεωρώ ότι αυτό κάνουν όλοι οι δήμαρχοι, δεν μπορείς να επιβαρύνεις άλλο τα νοικοκυριά σε αυτή τη διαδικασία. Πρέπει άμεσα να γίνει η επιμήκυνση των δανειακών υποχρεώσεων και βεβαίως, εγώ θα πω και κάτι ακόμα. Δεν μπορεί να ακούμε για κάποιους δήμους που δεν είναι καν κόκκινοι να παίρνουν έκτακτη επιχορήγηση. Συμφωνώ απόλυτα. Και αυτή τη στιγμή θα πρέπει να λογοδοτήσουν ή να πούν για ποιο λόγο δεν δώσανε σε κάποιους δήμους οι οποίοι είναι κατά κόκκινοι. Ποιος ήταν ο λόγος δηλαδή? Ποια ήταν η διαδικασία? Τέτοια πράγματα είναι σαφές ότι δεν θα αφήσουν αμέτωχο κανένα μας πλέον. Όλα στη διαφάνεια τα θέλουμε, βεβαίως. Αλλά και τους πολίτες, συγγνώμη δηλαδή. Είναι δυνατόν, γιατί είναι δευτέρας κατηγορίας ο πολίτης της Σαλαμίνας να μην έχει πάρει μια έκτακτη επιχορήγηση αυτή τη στιγμή? Εσείς τι έχετε κάνει μέχρι τώρα, κύριε Δήμαρχε? Πάνω σε αυτό που είπε ο κύριος Φατούλης, μου δίνει μια πολύ σημαντική πάσα. Πήγα εναγωνιωδώς και μίλησα με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου του Υπεσαΐρη. Τώρα, πότε? Πριν ένα μήνα. Ήταν ακόμη ο κύριος, η προηγούμενη. Ραγκούσης, ο κύριος Ραγκούσης. Δεν πιστεύω να το συναντήσατε τον κύριο Ραγκούση. Όχι, βέβαια, δεν έχω αυτή την πολυτέλεια. Με τον κύριο Στεφάνου συναντηθήκατε. Με τον κύριο Στεφάνου. Με το ζόρι μπόρεσα να πάρω προκαταβολή ΚΑΠ του 11 και όταν είπα, γιατί δεν έβγαινε μισθοδοσία. Και όταν είπα παράκληση, μην μου τα κρατήσετε μέχρι τέλος του 11, γιατί πνίγομαι. Αφήστε μου 2-3 μήνες. Και από το 12 η απάντηση ήταν ότι δεν το συζητάμε. Δηλαδή μιλάμε για μια πολιτική φιλοσοφία, επιτρέψτε μου την έκφραση, η οποία δεν συνάδει με το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εδώ είμαστε άνθρωποι που ήρθαμε να λύσουμε προβλήματα. Δεν ανεχόμαστε και δεν θα πρέπει να το ανεχτούμε να μας αντιμετωπίζουν με αυτήν τη λογική. Βέβαια. Εάν δεν μας βοηθήσουν, συγγνώμη που θα την πω την έκφραση, δεν είμαι Χάρι Πότερ και δεν θέλω να γίνω. Πάμε να αφήσουμε τα κλειδιά και να έρθουν οι Χάρι Πότερ εδώ να διοικήσουν αν χρειαστεί. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Μόνο έτσι θα καταλάβουν, κύριε Πατούλη, που σας εύχομαι, γιατί έχετε μια θητεία και τους άλλους συναδέλφους. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να τους δώσουμε το στίγμα μας. Κύριε Τζαβαρή, και σας το λέω εγώ που δεν είμαι απέναντι από την όποια εξουσία τη σημερινή, την οποιαδήποτε. Εγώ κατέβηκα ανεξάρτητος. Δεν είμαι κανενός φίλος. Ναι, γνωστό, γνωστό. Εγώ ξέρω και δημάρχους που κατέβηκαν με στήριξη. Και πήγαν και πάλι βρήκανε την πόρτα κλειστή. Προσωπικά με τη στήριξη εννοώ του ΠΑΣΟΚ. Ακούστε, του κόμματος που τώρα... Να σας πω κάτι. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η αυτοδιοίκηση αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη, ό,τι και να έχει συμβεί σε οποιοδήποτε κράτος, επιχορηγείται, ελέγχεται και βγαίνουν αποτελέσματα. Εδώ δεν γίνεται κάποιος από αυτό τον κρίκο να κοπεί. Κύριε Πατούλη, επιτρέψτε μου να κάνω μία διακοπή, με συγχωρείτε. Σήμερα τους Δήμους τους διοικούν οι Επίτροποι. Έτσι. Δεν τους διοικούμε εμείς τους Δήμους και το ξέρετε. Γιατί θα πρέπει να ελέγχετε η κάθε δαπάνη. Όχι, να μας ελέγχουν, αλλά δεν μπορούν να ελέγχουν τη σκοπιμότητα. Τι εννοείτε, να σας πω, δεν μπορεί ο κάθε Επίτροπος ή του Ελεκτρικού Συνεδρίου
να μου λέει γιατί το αγόρασα αυτό, γιατί το αγόρασα, θα αποφασίζω εγώ. Εκείνος να δει αν το αγόρασα σωστά και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται. Απαγορεύεται να παίρνουν τη σκοπιμότητα. Μόνο στην νομιμότητα. Γιατί αν μου έρθει τη σκοπιμότητα, να θα κάνω το δήμαρχο. Πείτε ένα παράδειγμα παράλογο, κύριε Τσαβάλη. Να σας πω ένα παράδειγμα. Γιατί αγόρασα, λέει, 10 κομπιούτερ. Γιατί αγόρασα 10 κομπιούτερ. Γιατί έτσι θέλω εγώ ως δήμαρχος για να λύσω τα προβλήματα. Είμαι ένας καλλικρατικός δήμος και έχω υπηρεσίες που δεν έχουν. Δεν έχουν καρέκλες να κάτσουν. Να δει αν τα κομπιούτερ τα αγόρασα με την νόμιμη διαδικασία, με τις αποφάσεις, με τις προθεσμίες, με τις διακηρύξεις, με τους διαγωνισμούς. Όχι να μου πει γιατί τα αγόρασα. Τότε να έρθει να κάνει το δήμαρχο. Κοιτάξτε, έχουν μπερδευτεί οι ρόλοι. Ακριβώς. Και είναι σαφέστατο αυτό ότι όσον αφορά τους επιτρόπους, που οφείλω εγώ να πω, χωρίς να θέλω να χαϊδέψω κανένα στα αυτιά, ότι κάποιοι μπορεί να έχουν πολύ βεβαρημένο ωράριο και βεβαρημένη ευθύνη ελέγχου. Έτσι. Δεν αντιλέγω, συμφωνώ. Και να είναι πάρα πολύ λίγοι, υπάρχει μια υποστελέχωση, αλλά από εκεί και πέρα, αυτό είναι άλλο κομμάτι που εκεί όσο μπορεί κανείς και να τους βοηθήσει λεκτικά, αλλά και να προσπαθήσει για να στελεχωθούν. Και είναι τελείως διαφορετικό αυτό που λέει ο κ. Ζαβαρής και έχει απόλυτο δίκιο, ότι στο φινάλε ο κ. Ζαβαρής ελέγχεται μέσα από τις διαδικασίες και όχι από τον τρόπο διοίκησης. Εξάλλου, για να μπορεί και εκείνος να ελέγχει τις υπηρεσίες του, πρέπει να υπάρχει ηλεκτρονική διακυβέρνηση, να υπάρχουν τα κομπιούτερ, να υπάρχει το ίντερνετ, για να μπορεί να κάνει σωστά και εύρυθμα τη δουλειά του. Σήμερα είναι εργαλείο το κομπιούτερ. Έχουμε κάποιο τηλεφώνημα. Αν θέλετε, μείνετε στη γραμμή, κύριε Τσαβάρη. Για εσάς από τη Σαλαμίνα είναι, νομίζω. Να πούμε καλησπέρα, να μας δώσετε τη γραμμή, συναδελφή μου. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Χαίρομαι που βλέπω τον κύριο Τσαβάρη, γιατί κάποτε είχαμε συνεργαστεί στην Ομοσπονδία της Σαλαμίνας, γιατί ανήκα σε δύο συλλόγους. Λοιπόν, είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ενεργητικός, υπεύθυνος, χαμογελαστός και νέος, και έχουμε πολλές αξιώσεις από τον κύριο Τσαβάρη. Και εκείνο που με ενδιαφέρει και πρωτίστως πήρα το θάρρος να σας μιλήσω, είναι το πρόβλημα της ίδρυψης, το οποίο μας απασχολεί κατηγορηματικά και τι να σας πω, ότι δεν ξέρουμε πού να απευθυνθούμε, πώς να απευθυνθούμε και τι μπορούμε να δώσουμε χωρίς να μπορέσουμε να μειώσουμε κάποια από τα προβλήματά σας. Φυσικά θα το γνωρίζετε αυτό. Κύριε Τσαβάρη, ακούτε? Σας ακούω με πολύ προσοχή και σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ναι, ναι. Είστε λοιπόν, η κυρία? Η κυρία Κωστοπούλου είμαι. Κύρα από Στράτου. Τι είπατε? Από ποια περιοχή? Είμαι από την Ψηλή Άμμο. Α, από την Ψηλή Άμμο. Θα μιλήσετε μεταξύ σας μάλλον. Και επικοινωνία αρκετά καλή, γιατί έγινε ένα παράρτημα για τους απόστρατους και στη Σαλαμίνα. Φυσικά. Οπότε έχουμε εκεί και μια επικοινωνία καλύτερη, γιατί και εμείς υπήρξαμε, ο σύζυγος πέθανε βέβαια, αλλά έχω αναλάβει εγώ τα καθήκοντά του σαν χείρα και μου δημιουργεί καλά στοιχεία, τα οποία είναι και αυτά μέσα στον πολιτισμό. Σας ευχαριστούμε. Γενικό. Ξέρετε, επειδή το θέμα μας, ναι, έχετε δίκιο, όχι. Πρέπει εκείνο να κλείσουμε, γιατί έχουμε να μιλήσουμε με άλλους τρεις δημάρχους. Ναι. Σας ευχαριστούμε για την παρέα μας. Θέλω να επιληφθείτε του θέματος της ίδρυψης. Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Και μπορώ να σας πω, θα έρθω μία ημέρα εκεί. Να έρθετε να με βρείτε στο γράφημα, να μην τρώμε χρόνο. Σε κομπή, με χαρά θα σας υποδεχτώ να λύσουμε. Εντάξει, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα μας. Να πω κλείνοντας από ό,τι καταλαβαίνω με τον κύριο Τσαβάρη, ότι βλέπετε, αντί να αφήνει το κράτος το ίδιο, τον κύριο Τσαβάρη να ασχοληθεί με το υπέροχο νησί του, με τον τουρισμό του, με την ιστορία του, με τον πολιτισμό του, την ανάδειξή του, τρώει όλο το χρόνο, όλη τη φαιά ουσία. Να μπορέσει να βρει τους μισθούς, τις αναλαστικές δαπάνες, που αυτά πρέπει να κλείσουν για να προχωρήσει μπροστά. Και αν προχωρήσει η κάθε τοπική κοινωνία μπροστά, θα προχωρήσει και η χώρα μπροστά. Ακριβώς. Όλο αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε πάει πίσω σημαντικά θέματα όπως η ίδρυψη, δήμαρχε. Κοιτάξτε, εκεί το δίκτυο είναι δημοτικό δίκτυο που αναφέρθηκε η κυρία, όμως έχουμε σοβαρά προβλήματα όσο αφορά τις υποδομές των δικτύων, γιατί είναι περιοχές που δομήθηκαν άναρχα, δεν ήταν εντός σχεδίου περιοχές. Όπως και υπάρχουν επιβαίνουν σημαντικά προβλήματα, όμως που δεν θέλω αυτή τη στιγμή να τα αναλύσουμε. Γιατί και δεν πρέπει, δήμαρχε, ξέρετε, σας υποσχόμαστε, θα έρθουμε στη Σαλαμίνα. Είναι το όμορφο και ιστορικό νησί της Σαλαμίνα.
Είναι ιστορικό, όλοι αναγνωρίζουμε την αξία της, μπορεί να αξιοποιηθεί, πρέπει και ιδιαίτερα είναι και επιβλημένο τώρα. Αν θέλετε κάτι να ολοκληρώνοντας... Ένα τελευταίο. Παρακαλώ. Θέλω να πω ότι μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση, εάν οι κρατούντες, οι εκάστοτε κρατούντες, δουν τη μεσοβαρότητα, το θεσμό, να είναι μοχλός ανάπτυξη για τον τόπο μας. Και όσον αφορά για το ιστορικό νησί μας, να σας πω ότι για πρώτη φορά θα γιορτάσουμε τις εκδηλώσεις, με εκδηλώσεις επίπεδου την ναυμαχία, την επέτειο της ναυμαχίας Σαλαμίνας, και γι' αυτό είναι προσκεκλημένοι και οι συνάδελφοι που παρευρίσκονται, αλλά και όλοι εσείς από τον Πλουσκάι, ελάτε να δώσουμε δημοσιότητα σε ένα πολύ σημαντικό ιστορικό γεγονός, γιατί τα μόνα πρικιά της πατρίδας μας και του νησιού μας είναι η ιστορία, ο πολιτισμός και το φυσικό κάλος. Σας ευχαριστώ. Πότε, Δημαρχέ? Είναι 22 με 29 του Σεπτέμβρη οι εκδηλώσεις, αλλά πριν ελάτε να κάνετε ένα ρεπορτάζ, να δείξουμε την όμορφη Σαλαμίνα και φυσικά να γευτείτε τους πολύ όμορφους θαλασσινούς μαζέδες. Είσαστε όλοι προσκεκλημένοι. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ, Δημαρχέ. Καλή δύναμη. Αντιμετωπίστε τα προβλήματα. Είδατε ότι τελικά και αυτά που είναι και ο κύριος Χριστάκης μέσα από τα εργαλεία της εξυγίανσης και του εξορθολογισμού, ακόμα βρισκόμαστε στον 7ο μήνα του 2011 και θα μιλήσουμε για τον τρόπο εξυγίανσης, τον οποίον τουλάχιστον ας γίνει και ας είναι μια ολοκληρωμένη διαδικασία για να προχωρήσει μπροστά η τοπική αυτοδιοίκηση. Να φύγουμε λίγο από την ψημυρία, να φύγουμε λιγάκι από την διαδικασία αυτή της οπισθοδρόμησης και να αρχίσουμε και να τελειώνουμε με τις αλληλοκατηγορίες ένθε και κήθεν. Να μπούμε λοιπόν μπροστά στην ανάπτυξη, στην ουσία, και βεβαίως θα σας έλεγα, επειδή γνωρίζω αρκετούς συναδέλφους, οι περισσότεροι έχουν αφήσει τις επιστήμες στις δουλειές τους, μάλιστα μειώνοντας και την προσωπική τους ζωή, για να μπορέσουν πραγματικά να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό, και συγχρόνως να δώσουν κάτι για την πόλη τους. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να παραχθεί έργο στην τοπική αυτοδιοίκηση όπως είναι τα πράγματα. Και συνεχώς περνούν οι μέρες μόνο και μόνο για να γίνονται οι στοιχειώδεις λειτουργίες του Δήμου και να προσπαθεί κάποιος να κάνει τον εξορθολογισμό αυτής της κατάστασης, του αν έδωσε το κράτος, εάν βοήθησε το κράτος, εάν πήρε τη σάτα και πότε, εάν μπόρεσε και μάζεψε τα σκουπίδια. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Χριστάκη, επειδή αυτό το θέμα το θέσατε και στο συνέδριο των εκλεγμένων γυναικών, τέθηκε αυτό το θέμα, συζητήθηκε. Τα οικονομικά, βέβαια. Τι ήταν οι απόψεις εκεί, να πούμε ότι είναι το συνέδριο των εκλεγμένων γυναικών, να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό έτσι το πλαίσιο και να μας πείτε τι απόψεις ακούστηκαν από τις γυναίκες. Θα έχει ενδιαφέρον. Καταρχάς, να πούμε ότι το θέμα των οικονομικών είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο έχει δημιουργήσει μια σειρά από θέματα φέτος στη λειτουργία της καθημερινότητας, γιατί και ο Δήμαρχος Σαλαμίνας και ο Δήμαρχος Αμαρουσίου αναφέρεται στη δυσκολία της καθημερινότητας και των διαδικασιών που άλλες εποχές ήταν λίγο πιο γρήγορα τα πράγματα. Αυτό σημαίνει ότι δυσχεραίνει λίγο τους δημάρχους ή τους καθήκη αρμόδιους δημάρχους να παράγουν το επιτελικό έργο το οποίο τους έχει αναδεθεί με την ψήφο των δημοτών. Εντάξει, η λογική εδώ είναι ότι πραγματικά ανάλογα με το σε ποιον δήμο είσαι, μπορεί ο λογαριασμός εξυγίανσης και αλληλεγγύης, όπως το ονομαστεί, που θα συσταθεί ειδικά. Έχουμε πρόβλημα με το μικρόφωνο, πρέπει να το διορθώσουμε. Συγγνώμη γι' αυτό, μέχρι να το διορθώσουμε, να πάρουμε, να καλέσουμε στη γραμμή τον... Ωραία, εντάξει, θα διορθώσουμε αυτό το θέμα με το μικρόφωνο του κ. Χρουσάκη. Μας συγχωρείτε, όμως θα επανέλθουμε, γιατί θα ήθελα ιδιαίτερα να ακούσω τις απόψεις των γυναικών, έτσι όπως, και μάλιστα από όλη την Ελλάδα, που έγινε σε ένα σημείο της Βορειοελλάδας, Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Έχω το παράρτημα από τα στοιχεία τα οικονομικά των Δήμων που είχε στείλει ο κύριος Ραγκούς, τα πολιτικά, τα κόμματα. Είναι η χρηματοδότηση τοπικής αυτοδιοίκησης 2009-2011. Στον απολογισμό του 2009 ήταν συνολικά το σύνολο των χρηματοδοτήσεων ήταν 4.792.700.000 ευρώ. Ο απολογισμός του 2010 είναι 3.601.600.000 ευρώ. Η πρόβλεψη για το 2011 είναι 3.696.200.000 ευρώ, περίπου τα ίδια δηλαδή. Το 2011 και η περιγραφή των εξόδων, υπάρχει μια εκτίμηση για το ελάχιστο κόστος λειτουργίας, είναι
συνολικό ελάχιστο κόστος λειτουργίας και τοκοχρεωλησίων 3.800. 3.696 δις η πρόβλεψη το 2011 για τη χρηματοδότηση. Το ελάχιστο κόστος λειτουργίας είναι 3.800. Τώρα από εκεί πέρα θα πρέπει να βρουν τα έσοδα ή δήμοι που υπολογίζονται σε 4 δις ότι θα είναι ο προϋπολογισμός των σταθερών εσόδων. Εσείς πιστεύετε ότι η πρόβλεψη αυτή σε σχέση με τον απολογισμό είναι περίπου στα ίδια με τον νέο θεσμό πλέον, με τον Καλλικράτη? Ναι. Τι σημαίνει, δηλαδή είστε ικανοποιημένοι? Ακούστε, εμένα θα πω τα πράγματα όπως ακριβώς τα αντιλαμβάνομαι και όπως έρχομαι σε επαφή με πολλούς συναδέλφους από όλη την Ελλάδα. Καταρχήν, το είχαμε τονίσει και παλαιότερα, δίδονται ουσιαστικά οι ίδιοι πόροι που δινόντουσαν στους μεγάλους δήμους, οι οποίοι συνενώθηκαν και οι άλλοι. Ναι. Και θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή, βεβαίως δεν συγκρίνονται αυτά τα ποσά με το 2009. Θέλω να σας... Ναι, είναι μειωμένα κατά ένα δις. Ξέρετε τι σημαίνει είναι ένα δις. Ναι, είναι σαφές. Πανελλαδικά μιλάμε. Τότε είχε ξεκινήσει η διαδικασία να δίδονται τα ποσά των παρακρατηθέντων από το 1998-2010. Και αυτή η διαδικασία 9, ενώ είχε ξεκινήσει, σταμάτησε το 2010, ενώ οι προϋπολογισμοί είχαν πλέον αναλάβει να τους βάζουν μέσα στους προϋπολογισμούς τους ο κάθε Δήμος. Να ισοσκελίσουν και τις υποχρεώσεις τους. Από εκεί και πέρα αυτό σταμάτησε. Τώρα τι βλέπουμε. Το 2010 με το 2011 που είναι σχεδόν το ίδια, τα ίδια ποσά. Όμως υπάρχει διαφοροποίηση ότι αυξάνονται πλέον οι αρμοδιότητες. Ναι. Οι οποίες αρμοδιότητες είναι μεγάλες. Και απαιτούν... Είναι αρμοδιότητες που τις είχε η νομαρκία παλαιότερα. Και λιγοστεύονται οι υπάλληλοι, τα άτομα πάνε 20. Λιγοστεύονται οι υπάλληλοι, αλλά πέραν αυτού τους είχε αναλάβει η νομαρχία, η οποία είχε συγκεκριμένα κονδύλια για αυτές τις υπηρεσίες. Έχει περάσει αρμοδιότητες εσάς. Περάσανε με λιγότερο προσωπικό πάνω πλέον. Από 175 αρμοδιότητες και κάθε μέρα προστίθονται συνεχώς. 173 και από εκεί και πέρα. Και εξειδικευμένο προσωπικό. Μιλήστε λίγο να δούμε για το μικρόφωνο. Και εξειδικευμένο προσωπικό. Το οποίο. Εντάξει, λοιπόν, και από εκεί και πέρα, το εξειδικευμένο προσωπικό τι σημαίνει. Εξειδικευμένο προσωπικό σημαίνει και περισσότερη πόρη για να του πληρώσει. Ναι. Άρα λοιπόν, αυξήθηκαν αυτές οι αρμοδιότητες που ήταν συγκεκριμένα κονδύλια και κωδικοί στην Ομαρχία για να μπορέσει να τους εκπληρώσει. Δόθηκαν κανονικά στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση, χωρίς όμως αυτού. Χωρίς τα κονδύλια. Χωρίς τα κονδύλια. Μόνο οι αρμοδιότητες. Τι σημαίνει αυτό και τι έχει γίνει σε όλη την Ελλάδα. Ενώθηκαν λοιπόν οι μεγάλοι δήμοι με τους μικρότερους σε πληθυσμό και αυτή τη στιγμή έχουν ερημώσει είτε στα ορεινά, είτε στις νησιωτικές περιοχές που είναι στα ορεινά, και κάτοικοι και λειτουργίες. Διότι ένας δήμαρχος που ουσιαστικά παίρνει τα ίδια που έπαιρνε χωρίς τους δήμους γύρω του, αυτή τη στιγμή αποψηλώνει σε επίπεδο λειτουργίας τα κεφαλοχώρια ή τα ορεινά, τα πιο απομακρυσμένα, για να μπορέσει τουλάχιστον να κρατήσει σε μια στοιχειώδη κατάσταση τη λειτουργία των μεγάλων δήμων. Που είναι και περισσότεροι πολίτες. Άρα όμως, αυτό τι σημαίνει, ότι πολύ σύντομα θα δούμε την πλήρη ερήμωση σε περιοχές, εάν δεν υπάρχει κάποια διαφορετική αντιμετώπιση. Υπό αυτή την έννοια, θεωρούμε ότι ο Καλλικράτης, ο οποίος το είχαμε επισημάνει εμείς από πέρυσι, θα έπρεπε να είχε δει όλες αυτές τις διαδικασίες που δυστυχώς δεν έχουν γίνει δυνατόν να τις έχουν δει μέχρι στιγμής. Μήπως πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα? Ακούστε, να σας πω κάτι. Η εποχή τρέχει. Οι πολίτες, οι ανάγκες, τι εννοείται να περιμένουν? Η γιαγιά, όταν δεν πηγαίνει πλέον το απορριμματοφόρο να μαζέψει τα σκουπίδια της, να περιμένει? Για ποιο λόγο να περιμένει? Αυτή όχι, δηλαδή δεν πληρώνει. Όχι, όχι μακροπρόθεσμο δηλαδή. Ναι, είναι... Αντιλαμβάνομαι, το μεσοπρόθεσμο και το μακροπρόθεσμο είναι για τις Βρυξέλλες. Εδώ έχουμε λοιπόν συγκεκριμένους τρόπους που όταν λέγαμε εφαρμόζουμε τον Καλλικράτη... Επειδή ξέρετε κύριε Βατώλη, συγγνώμη σας διακόπτω, επειδή στην φιλοσοφία του γενικότερα είχε, ξέρω η απόψη σας, είστε και από ένα διαφορετικό χώρο πολιτικό. Μακριά από εμένα, ακούστε να δείτε. Ακούστε λίγο. Μιλούσαμε για περικοπές σε μία περίοδο που υπήρχε ανάγκη. Στην δηλαδή ότι θα λειτουργούσε πιο ευέλικτο. Και το έχετε δει και σας. Δεν είναι κομματικό το ζήτημα. Και είναι λάθος όταν ακούω υπουργούς
που λένε αυτός μιλάει κομματικά. Δηλαδή, όχι, ο υπουργός, όχι, να το ξεκαθαρίσουμε. Να το ξεκαθαρίσουμε. Δηλαδή, ο υπουργός είναι υπουργός για να υπηρετεί τους πολίτες που τον ψήφισαν, δεν είναι όλη της Ελλάδος. Έτσι ακριβώς σκέφτεται και αυτός που υπηρετεί την αυτοδιοίκηση. Είναι δήμαρχος όλων των δημοτών. Αλλιώς, εάν λέει ότι ο δήμαρχος δεν είναι όλων των δημοτών, ενώ ο υπουργός είναι όλων των πολιτών της χώρας, τότε υπάρχει μια αντίφαση. Θέλω να πω στη φιλοσοφία του ότι από την αρχή, ένα θετικό που όλοι είδαμε, ή τέλος πάντων έτσι επικοινωνήθηκε, ήταν ότι θα γινόταν περικοπές σε ό,τι αφορά τα λειτουργικά έξοδα, δηλαδή θα ενισχυθούν. Αυτό το βλέπουμε όλοι θετικά σε μία περίοδο που η χώρα έχει ανάγκη από περικοπή. Αλλά βέβαια όχι εις βάρους της ποιότητας ζωής και της ποιότητας των υπηρεσιών. Πρέπει να δούμε τις κόκκινες γραμμές. Τελικά. Πρέπει να βρούμε τις κόκκινες γραμμές. Ποια είναι αυτή τη... Αυτή τη στιγμή οφείλει η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και έχουμε και έναν υφυπουργό ιδιαίτερα έμπειρο, όπως είναι ο κ. Κουκουλόπουλος, και ελπίζουμε μαζί και έχει φοιτέψει χρόνια στην αυτοδιοίκηση. Καθώς επίσης επαναλαμβάνω και ο κ. Καστανίδης είναι ιδιαίτερα ικανός και γνώστης της αυτοδιοίκησης. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές που δεν θα κάνουμε δύο ταχυτήτων δημότες ή πολίτες. Θα πρέπει να δούμε τι εννοούμε ότι να λιγοστέψουν τα λειτουργικά έξοδα. Δηλαδή να κλείσουμε βρεφονιπιακούς σταθμούς, να κλείσουμε καπί, να κλείσουμε δημιουργία πολιτισμού, να κλείσουμε αθλητικές δράσεις μικρών παιδιών μέσα σε ένα δήμο. Τι πρέπει λοιπόν να κλείσουμε? Σαφώς να πούμε ότι πρέπει να γίνουν μέχρι εκεί. Ή σαφέστατα θα πρέπει να γίνεται ένας ισοσκελισμός ανταποδοτικότητας δήμου προς δημότες και ποσού που δίνει ο δημότης προς τη λειτουργία ενός τμήματος. Αυτό φυσικά πρέπει να γίνει και νομίζω ότι εξορθολογίζονται και προς αυτήν την κατεύθυνση πάνε όλοι. Όμως δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένας δήμος μπορεί να κάνει μαζικό αθλητισμό και ένας άλλος να μην κάνει τίποτα για τους δημότες. Αυτό θεωρώ θα ήταν οξύμορο και άδικο. Το βλέπετε ότι αυτό μπορεί να συμβεί? Κοιτάξτε, επειδή πραγματικά και σας το είπα και πριν, ο κύριος Ραγκούσης δεν ενημέρωσε κανέναν. Κανέναν. Και εγώ σε αυτό το επίπεδο τον καταδικάζω. Και παίρνω προσωπικά την ευθύνη. Και κάποιος κύριος Ραγκούσης ήταν υπεύθυνος και για το θέμα που αντιμετώπισε ο δημοσιογράφος, έτσι? Δεν ξέρω αν ήταν μακροξάδελφος ή αν είναι απλώς συνωνυμία. Αλλά ο κύριος Στάθης Ραγκούσης θα εννοείται. Ναι. Εγώ τον καταδικάζω με ποια έννοια? Μπορεί να είναι εξαιρετικός πολιτικός. Αλλά οτιδήποτε άνθρωπος, δεν ξέρω. Εγώ δεν το ξέρω καλά. Λοιπόν, όμως, όταν ένας υπουργός δεν έχει, το έχεις κάνει έγγραφα, να το συναντήσεις πάνω από 18 μήνες και δεν έχει δεχτεί ποτέ τον δήμαρχο για να αντιμετωπίσει ένα οξυμένο πρόβλημα που έχει, από εκεί και μέρα, εμένα τελειώνουν οι σχέσεις. Γενικά έχει συναντήσεις με δημάρχους, ξέρετε? Όχι, όχι. Είναι γεγονός ότι δεν δεχόταν δημάρχους, γιατί να πούμε ότι την περίοδο αυτή ετοίμαζε τα νομοσχέδια. Το ένα ήταν για τις εκλογές, το άλλο ήταν για την αυτοδιοίκηση. Εντάξει, και τι σημαίνει αυτό, κύριε Χριστάκη? Και εμείς ετοιμάζουμε τα πάντα, όχι, θα δούμε τους δημότες. Όχι, δεν σημαίνει. Αυτή ήταν η βασική ετοιμή. Δηλαδή, άμα δεν δεις το φορέα που θέλει να δώσει στον νόμο πολιτική για να μπορέσεις να την φέρεις στην κοινωνία, τότε πώς θα φτιάξει? Υπάρχει ένα κενό μεταξύ. Ναι, του συλλογικού φορεί ήδη έκανε δύο φορέ, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν η καλύτερη συνάντηση αυτή. Τώρα, κοιτάξτε. Ναι. Είπαμε ασθένεια και ασθένεια. Για και βρήκαμε με το μικρόφωνο σα πριν μιλήσουμε και με έναν άλλο δήμαρχο. Θέλω να μιλήσουμε με τον κύριο Βλασόπουλο. Μπορούμε να μιλήσουμε και με τον κύριο Φωκιανό. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Θα μα πείτε τώρα έτσι, εν κατακλείδη. Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι ήδη εξέφρασε τι βασικέ ανησυχίε των εκλεγμένων γυναικών, γιατί πρέπει να πούμε ότι οι γυναίκες κατά τεκμήριο αναλαμβάνουν συνήθως κοινωνικά αντικείμενα ή αντικείμενα πολιτισμού ή αθλητισμού. Ναι, γιατί είναι πολύ λίγες οι γυναίκες στις 250 στις 250 λοιπόν που ήταν παρούσες, και ήταν αρκετά μεγάλο το νούμερο για την πόλη της Αλεξανδρούπολης, μια κριτική πόλη, σε μια περίοδο οικονομικής κρίσεως, κάποιος να καταβάλει από μόνος τα έξοδα για να συμμετέχει στο συνέδριο των εκλεγμένων γυναικών που γίνεται ετήσια. Και όλες εξέφρασαν βέβαια την ανησυχία τους ότι δεν θα έχουμε πλέον αθλητισμό, δεν θα έχουμε πλέον πολιτισμό, δεν θα έχουμε παιδικούς σταθμούς. Εκεί βέβαια το ζήτημα που μπήκε, όπως σωστά το ανέπτυξε ο Δήμαρχος Αμαρουσίου, είναι ότι θα πρέπει να γίνει ένας εξορθολογισμός, καλύτερης αξιοποίησης υπαρχουσών δομών, αξιοποίηση εθελοντικού κινήματος και εθελοντών,
Και ίσως κάποια κινητοποίηση τοπικών παραγόντων για να καλύψουν κάποια οικονομικά κόστη. Μήπως έρθει τελικά η κοινοφελής εργασία να καλύψει τέτοια κενά. Καλά, η κοινοφελής εργασία έχει να κάνει απλά με απασχόληση. Ένα τμήμα, τμήμα της υποδομής, γιατί πρέπει να έχει και μια κεντρική υποδομή. Είναι σημαντικό για αυτό. Ανέφερε ο Δήμαρχος ο Μαρουσίου ότι όταν έχει 193 νέες αρμοδιότητες χωρίς το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά πρέπει να τις εκτελέσεις και δεν έχει και μια μεταβατική περίοδο. Δηλαδή, μια μεγάλη ασθένεια στην ουσία που θα μπορούσε κανείς να επικεντρωθεί στο Καλλικράτη, είναι ότι τα εγχειρήματα αυτά απαιτούν και μια μεταβατική περίοδο προσαρμογής του συστήματος. Έτσι και την ίδια στιγμή, από την έλλειψη μεταβατικής περίοδου, την εφαρμογή νέων πραγμάτων, την ενδυνάμωση του ρόλου του Επιτρόπου. Γι' αυτό είπε και ο κύριος Τσαβαρής, ο Δήμαρχος Σαλαμίνας, ότι στην ουσία η Επιτροπή. Να εξηγήσουμε στους πολίτες τι είναι Επίτροπος, παρακαλώ, κύριε Χριστάκη. Γιατί ίσως να μην ξέρουν οι απλοί πολίτες, τώρα μας παρακολουθούν αυτοδιοικητικοί. Είναι πολύ λογικό. Η Επίτροπη στην ουσία είναι στελέχη του Ελεκτικού Συνεδρίου. Το Ελεκτικό Συνέδριο, δηλαδή. Το Ελεκτικό Συνέδριο είναι ένας, φορέας που εποπτεύεται στην ουσία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, οι οποίοι έχουν αρμοδιότητα του ελέγχου όλων των δαπανών και των διαδικασιών με τις οποίες καταβάλλονται οι δαπάνες αυτές, αποφασίζονται και μετά τιμολογούνται και καταβάλλονται. Από την πλευρά τους, είτε είναι Υπουργείο, είτε είναι υποπτευόμενος φορέας από κάποιο Υπουργείο, είτε είναι αυτοδιοίκηση. Ναι. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι για οτιδήποτε παραγγελθεί σε επίπεδο παροχής υπηρεσίας ή προϊόντος, ναι, έτσι ακόμα και μισθοδοσίας, ναι, ναι, ελέγχει ο Επίτροπος για να μπορέσει να προσυπογράψει τη διαδικασία του εντάλματος και να γίνει καταβολή των χρημάτων, αν έχει γίνει σωστά η διαδικασία. Αυτό είναι ο κύριος Τσαβαρής. Ναι. Άρα όμως, λοιπόν, πριν κάνει οτιδήποτε. Ο Δήμος, θα πούμε, το νομικό πρόσωπο, πρέπει να πάρει την έγκρισή του. Πλέον αυτό είναι το νέο μοντέλο. Αυτό που γινόταν μέχρι τώρα ήταν κατασταλτικός, δηλαδή έλεγε μετά. Τώρα είναι και προληπτικός. Πάμε να μιλήσουμε λίγο με τον Δήμαρχο του Νέου Ηρακλείου, τον κύριο Βλασόπουλο τον Παντελή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς, στην εκλεκτή σας τροχιά. Καλησπέρα, είναι γείτονες. Καλησπέρα, Παντελή. Είναι ο κύριος Πατούλης εδώ, Δήμαρχε, και ο κύριος Χριστάκης ο Μιχάλης. Έχουμε συνομιλήσει με τους κόκκινους δήμους της περιοχής της Αττικής, με τη Σαλαμίνα και με τον Δήμο Αχαρνών. Εσείς με τα οικονομικά δεν σας βλέπω στους κόκκινους. Πώς τα πάτε? Παρόλο που δεν είμαστε κόκκινους. Είστε υπερχρεωμένος. Τα προβλήματα σχεδόν είναι τα ίδια. Εμείς είμαστε στην 106η θέση. Είμαστε στο 79% χρέους έναντι των εισόδων. Άρα τα προβλήματα παραμένουν πολύ, είναι αρκετά μεγάλα. Θα σας πω μόνο το εξής, ότι αυτή τη στιγμή τα δάνεια που έχει ο Δήμος αγγίζουν τα 11 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε ακούσει πολύ. Ναι, 6,5 εκατομμύρια. Αλλά είναι και μικρός Δήμος. 6,5 εκατομμύρια είναι οι προμηθευτές. 2.800.000 είναι το τοποχρεωλήσια. Φανταστείτε λοιπόν σε όλα αυτά ότι υπάρχει ακόμα περικοπή των ΚΑΠ. Τα ακούσατε, αλλά θέλω να τα επαναλάβω γιατί αξίζουν τον κόπο. Είναι μία απόδοση των χαρακτηριστικών φόρων, είναι η μείωση από την ίσπραξη της ΔΕΗ. Είναι γνωστό λοιπόν αυτό το πρόβλημα. Το είχατε, πιστεύω, από ό,τι θυμάμαι, και σε μια προηγούμενη εκπομπή και στο κανάλι σας, και είναι και η μία απόδοση των χαρακτηριστικών φόρων. Δηλαδή είναι μεγάλα τα προβλήματα και συνέχεια όμως οι υποχρεώσεις στους δήμους τρέχουν. Είναι αυξημένες. Τώρα με τους προμηθευτές φαντάζομαι ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί εκεί είναι μεγάλο το ποσό που σας πιέζουν. Είναι μεγάλο το ποσό, φανταστείτε ότι εμείς αυτούς τους προμηθευτές, τους περισσότερους αυτούς, είναι η καθημερινότητά μας. Μαζί μπορούμε να υπάρξει μια συνεργασία για τη λειτουργία του Δήμου. Όταν λοιπόν ο Δήμος δεν είναι συνεπής απέναντι σε αυτούς τους προμηθευτές, καταλαβαίνετε τις δυσκολίες που υπάρχουν. Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα επίσης θέλω να σου πω ότι υπάρχει και με τα καύσιμα. Δυστυχώς οι περισσότεροι Δήμοι το έχουν αυτό το πρόβλημα. Γιατί τα περισσότερα πρατήρια δεν μπορούν να έχουν τη μέση τιμή που ζητάει το Υπουργείο. Όλα πάνε με τη τιμή ημέρας, ταμπέλας που λένε. Και καταλαβαίνετε, κανένας δεν μπορεί να κηθεί στους Δήμους αυτή τη τιμή που ζητάει το Υπουργείο. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ευτυχώς μπορώ να πω ότι η συνεργασία μας με την Επίτροπο εμάς είναι αρκετά καλή και ανεκτική σε κάποια ζητήματα και ευελπιστούμε να συνεχίσουμε έτσι μέχρι να λυθεί το πρόβλημα, γιατί τις επόμενες μέρες ο κύριος Πατούλης είναι γνώση του θέματος, τον έχουν προσκαλέσει. Έχουμε τη μεταφορά του αμαξοστοσίου εκτός Ηρακλείου και πιστεύω εκεί ότι θα βρούμε και το χώρο μετά από άδεια του Υπουργείου
να κάνουμε μια δεξαμενή που θα μπορέσουμε να λύσουμε και αυτό το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει και σε εμάς και στους υπόλοιπους Δήμους. Εσείς, κύριε Βλασόπουλε, συναντήσατε κάποιον υπουργό? Δυστυχώς δεν έχω συναντήσει, αλλά θέλω να είμαι ειλικρινής σε αυτά που λέω. Είχα μια συνάντηση με τον κύριο Ραγκούση, την οποία την προκάλεσε ο ίδιος. Είχαμε πριν 2 μήνες, αν θυμάμαι καλά, στο γραφείο του, παρουσία και των άλλων συναδέλφων, δημάρχων από το Λεκανοπέδιο Αττικής. Λέτε η μία και μοναδική που ήμασταν σε ένα γραφείο 60 δήμαρχοι. Ακριβώς. Μάλιστα, που ο καθένας μίλησε από ένα δευτερόλεπτο σύν 50 τρίλεπτα. Αυτό ακριβώς. Παρόλο λοιπόν όλα αυτά που ακούστηκαν και μας είπε ο κύριος Ραγκούς, ότι πολύ σύντομα θα υπάρχει μια άλλη συνάντηση, γιατί αξιολόγησε και άρχισε τα ζητήματα. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω και πάλι, δυστυχώς δεν μπόρεσαμε να είχαμε μια συνάντηση και να έχουμε την επίλυση αυτό το θέμα. Θα σας πω για το Δήμο Ηρακλείου, είχα θέσει 2 ζητήματα. Το πρώτο είναι το οικονομικό. Επαναλαμβάνω, παρόλο που δεν είμαστε κοινού Δήμου, είναι τεράστιο το πρόβλημα. Και το δεύτερο είναι το πρόβλημα της ραδιοφωνίας. Εμείς είμαστε ένας από τους 4 Δήμους στο Λεκανοπέδιο που έχουμε την επικοινωνία της ραδιοφωνία. Ακριβώς. Είναι γνωστό το πρόβλημα που υπάρχει. Θα σας πω ότι ο προϋπολογισμός ξεπερνά το 1 εκατομμύριο, μάλλον είναι στο 1.750.000. Αυτός ήταν ο περσινός προϋπολογισμός, με τα έσοδα να μην ξεπερνούν τα 5.000. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτό το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει. Είπαμε να έχουμε τη συνδρομή και την συμπαράσταση του Υπουργείου. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν τα έχουμε καταφέρει, παρόλο που κάναμε, συγγνώμη θα μου επιτρέψετε λιγάκι να σας πω. Απλά έχουμε 2 λεπτά χρόνο ακόμη συνολικά. Το καταλαβαίνω, είναι τόσο πολλά. Δεν πειράζει, ο κύριος Βλασόπουλος είναι νέος αλλά πολύ σημαντικός δήμαρχος και θέλω να πω ότι έχουμε και καλύτερη συνεργασία ως Δήμοι από το παρελθόν και πραγματικά θέλω να το συγχαρώ για την προσπάθειά του. Κύριε Βλασόπουλε, έχετε μια ανοιχτή πρόσκληση να έρθετε. Εξάλλου είμαστε πολύ κοντά. Αλλά υποχρεώσεις είναι τέτοιες, ειδικά τον πρώτο καιρό, θα μου το δικαιολογήσετε αυτό. Και δεσμεύουμε πολύ σύντομα να είμαι κοντά σας για να βρούμε το χρόνο να συζητήσουμε. Για τους δημότες σας. Γιατί άκουσα πριν από λίγο ότι είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος. Ειλικρινά να ευχαριστώ τον κύριο Πατούλη και τον κύριο Φωκιανό, γιατί εχθές μας δόθηκε η ευκαιρία στο γραφείο του κύριου Πατούλη να είχαμε μια συζήτηση για τα γενικότερα θέματα της περιοχής και προχωριακό. Μια διαδηματική συνεργασία. Από κοινού. Ακριβώς, και φάνηκε από την πρώτη στιγμή ότι και οι 3 δήμαρχοι θέλουμε να κάτσουμε στο τραπέζι για να βρούμε λύση για τα προβλήματα της περιοχής. Καλή επιτυχία σε αυτό. Λοιπόν και οι 3 θα πρέπει να έρθετε. Εξάλλου έχουμε πολλά να πούμε ακόμα, κύριε Πατούλη. Πίστευα ότι θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και κάτι και να μιλήσουμε για το θέμα της υγείας και να ενοποιήσει το νοσοκομείο. Έτσι πίστευα. Δεν νομίζω. Έχουμε ανοίξει τόσο μεγάλο το κεφάλαιο και οφείλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, όπως είπε και ο κύριος Βλασόπουλος, πρέπει να είμαστε κοντά στους πολίτες. Είδατε αυτή η ελευθερία που υπήρχε στη δεκαετία του 80-90 να ανοίγουν σταθμούς, κανάλια, η τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει γίνει μια μάστιγα για την πόλη, χωρίς να φταίει ο κύριος Δήμαρχος. Αλλά προσπαθεί με σημαντικό. Ένα 700 έξοδα, 50 έσοδα. Και ακούσατε ότι η μόνη επίσκεψη την οποία είχαμε ως δήμαρχοι ήταν μετά από τις δημοτικές εκλογές στον κύριο Ραγκούση, σχεδόν σαν τους ταξιτζίδες μέσα σε ένα που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα της αδιαλαξίας και του μη διαλόγου του κυρίου Ραγκούση, όπου και εκείνος όπως και τότε είχε ανοίξει έναν μη διάλογο με διαγγέλματα και διαβάζαμε από τις εφημερίδες τι ακριβώς εννοούσε ο Υπουργός Εσωτερικών. Κάπως έτσι, και γι' αυτό πραγματικά αντιλαμβάνομαι τον αγώνα που κάνουν οι ταξιτζίδες, χωρίς να σημαίνει ότι είμαι υπέρ, ότι πρέπει να είναι ενάντια του τουρισμού. Έτσι, αλλά αντιλαμβάνομαι ακριβώς, γιατί το ίδιο ακριβώς είχαμε νιώσει και εμείς ως Υπουργός Εσωτερικών όταν μιλούσε για τον Καλλικράτη, για μας, χωρίς εμάς. Μάλιστα. Έχουμε 1 λεπτό ακόμα, μας δώσανε 2 λεπτά παραπάνω. Σας ευχαριστώ για να ολοκληρώσουμε. Πραγματικά είναι ένα τεράστιο θέμα. Νομίζω ότι οφείλουμε έτσι μία γεύση πήραν οι πολίτες για το τι αντιμετωπίζουν οι δήμοι, οι δήμαρχοι ιδίως, τα φυσικά πρόσωπα καλούνται και συνεργάτες να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Παρακαλώ, κύριε Χριστάκη, εσείς πώς βλέπετε το μέλλον? Κοιτάξτε, να πούμε καταρχάς ότι αυτό το θέμα θέλει πραγματικά πολυάριθμες εκπομπές για να αναλυθεί, γιατί έχει πάρα πολλές διαστάσεις καθημερινότητας της Δημοτικής Αρχής, καθημερινότητας των πολιτών, πολιτικών που θα πρέπει να μεταλλαχθούν και να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, προσέγγισης με το κράτος και με το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων,
έκανε κάποιες πολύ καλές προτάσεις ο Δήμαρχος Μαρουσίου, ναι, με την έννοια ότι ίσως την πολιτική του Ταμείου Παρακαταθητικών και Δανείων, που όντως με πρωτοβουλία της κυβέρνησης εφαρμόστηκε, μιλάω για την 25ετία, μήπως πρέπει να γίνει καθολικά αυτή και για τις άλλες εμπορικές τράπεζες. Μία άλλη πολιτική επιτοκίων, για να μην είναι επαχθές, εξάλλου είναι από τους μεγάλους πελάτες των τραπεζών. Και επειδή ένα λογικό θα ήταν γύρω στα 3. Ας μην το συζητήσουμε, δεν είναι τώρα σήμερα να αποφασίσουμε αυτό το πράγμα. Θα μάθουμε, την Τετάρτη. Και ένα άλλο θέμα είναι ότι σε τι βαθμό θα πρέπει να βρεθεί πραγματικά η κόκκινη γραμμή όσον αφορά το ορθολογισμό ανάμεσα στο κόστος που θα πρέπει να πληρώνει ο χρήστης πλέον μιας δημοτικής παροχής υπηρεσιών, ναι, σε σχέση με αυτό που γινόταν μέχρι σήμερα. Ναι. Και αυτό είναι νομίζω ένα θέμα που εξετάζουν πλέον όλοι οι δήμαρχοι και οι πρόεδροι των φορέων τους. Σε τι βαθμό θα πρέπει τα τροφεία, τα κόστη στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, στους παιδικούς σταθμούς, στις κοινωνικές παροχές θα, ναι, πρέπει να εξορθολογιστούν. Γιατί και εκεί έχουμε δήμους που είναι υπερβολικοί, ακριβή δηλαδή. Πάλι φθηνή σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα και άλλοι που είναι φθηνοί. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και αυτό που θα ήθελα και εγώ να κλείσω λέγοντας ότι το ζήτημα της αυτοδιοίκησης θα πρέπει να το δουν και να σκύψουν όλοι με μεγαλύτερη σοβαρότητα και γρηγοράδα. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι ο μόνος τρόπος η αυτοδιοίκηση που λαμβάνει τα προβλήματα άμεσα να δώσει και τις άμεσες λύσεις, αλλά είναι σαφές ότι θα πρέπει και η κεντρική εξουσία, το κράτος, να δώσει και την εμπιστοσύνη αλλά και τη δυνατότητα να μπορέσουμε εμείς να κάνουμε το έργο μας. Θα φανεί τη Δευτέρα. Και παραμένει στο πολύ σύντομα θα είμαστε κοντά στην επόμενη εβδομάδα για να σας ενημερώσουμε ποια είναι η εξέλιξη. Σας ευχαριστώ που μείνετε κοντά μας. Θα τα πούμε ξανά την επόμενη Τετάρτη. Καλώς απόγευμα.